Έχεις ζήσει μεγάλες στιγμές επιτυχίας στην πορεία σου. Έχεις υπάρξει νούμερο ένα. Σου λείπουν καθόλου αυτές τις στιγμές? Όχι. Δεν μου λείπουν αυτές τις στιγμές, γιατί τις ξαναζώ. Και τις ζω ίσως και καλύτερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τώρα μπορούμε να εκτιμήσουμε και κάποια πράγματα. Τότε γινόταν και λίγο βεβαιασμένα πριν 30 χρόνια. Προσωπικά, σε τι φάση σε πετυχαίνει? Προσωπικά, αγαπώ πάρα πολύ τη Σάσα Σταμάτη και χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά θέλω να το πω αυτό τώρα, μια που είπα Σάσα Σταμάτη, που το κορίτσι μου σκίζει. Εντάξει, γιατί τη αξίζει. Στη σχέση σου υπήρξε πιστή? Κοίτα, γενικά στη σχέση μου πρέπει να με ενημερώνω ότι είμαι στη σχέση αυτή, γιατί καμιά φορά ξεχνιέμαι. Δηλαδή, είμαι λίγο παντού, ας πούμε, γενικά. Έχεις αντιληφθεί απιστία σε σχέση? Βέβαια. Κι εγώ έχω κάνει κουτσουκέλα. Ναι. Αλλά όταν την κάνω, θεωρώ ότι είναι έτοιμη για να τελειώσει. Δεν μπορώ να υπάρξω, δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι δεν γίνεται να συνυπάρχω σε δύο σχέσεις. Το έχεις πει? Ναι, το έχω πει. Και σε μία φάση το ξεπεράσαμε, δηλαδή έγινε έτσι. Και το ίδιο έχει συμβεί και από την άλλη πλευρά. Συνέβη αυτό και το ξεπεράσαμε. Το αντιμετώπισες, δηλαδή. Το αντιμετώπισα, ναι. Πώς γιατί ήσουν ψύχρεμη? Δεν ήμουν ψύχρεμη, αλλά κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα για να συμβεί πρέπει πάντα φταίει και ο δεύτερος. Να κάνουμε push-ups, να κάνουμε push-ups. Να δεις την παναπηρή γυμναστική. Σε τρομάζει ο χρόνος? Θεωρώ ότι μεγαλώνω ωραία. Πρώτα-πρώτα έχω όλη αυτή την παιδικότητα που δεν πρόκειται να φύγει. Δηλαδή, 80 χρόνια πάω, θα είμαι μια τρελή γριά. Είναι σίγουρο αυτό. Εντάξει. Μου βάζει χέρι και ο γιος μου, ας πούμε, πώς μου λέει, ρε μάνα, εντάξει, μαζέψου και λίγο. Δηλαδή, μαζέψου και λίγο. Λέει, είμαι τρελή χαρά. Ανασφάλεια με την εικόνα σου, άγχος? Δεν είχα ποτέ άγχος με την εικόνα μου. Εντάξει, ορισμένες φορές λέω, πω, πήρες κάποια κιλά, νευριάζω, τα βάζω με τον εαυτό μου. Όλο κάθε μέρα κόβω το τσιγάρο, που δεν είναι πάρα πολύ, αλλά θέλω να το βγάλω από τη ζωή μου. Εντάξει, αυτή είναι η ανασφάλειά μου. Λίγο ότι δεν είμαι πάρα πολύ πειθαρχημένη για πράγματα τα οποία αφορούν εμένα. Έχεις άλλους εθισμούς στη ζωή σου εκτός από το τσιγάρο? Εθισμούς? Όχι. Το να δοκιμάσεις κάτι και να δεις τι συμβαίνει, δεν λέει τίποτα. Μιλάς για εθισμούς. Εθισμούς στη ζωή μου δεν είχα ποτέ. Γιατί θεωρούσα ότι αυτό το πράγμα σε δεσμεύει και σε κρατάει μπλοκαρισμένη. Μπλοκαρισμένη δεν θέλω πουθενά να είμαι. Μετά το περιστατικό με την εξαφάνιση του γιου σου, σου έχει μείνει κάποιο κατάλοιπο, κάποιο άγχος ως μητέρα? Δεν έχω κανένα άγχος, γιατί αυτό πέρασε. Ένας εκείνον έχει μείνει τραυματική εμπειρία το συγκεκριμένο? Τραυματική γεγονός. Εμπειρία, όχι. Τραυματική εμπειρία δεν είχε καθόλου. Εκείνος γέλαγε συνέχεια. Εμείς είχαμε τραυματική εμπειρία. Κατερίνα Στικούδη, την έχεις ακούσει? Μια χαρά είναι, κουκλάρα είναι. Κοίταξε, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει και παιδεύεται, χτυπιέται, ενημερώνεται, δεν κάνει κάτι εύκολο. Δηλαδή, δουλεύει. Αυτό το φασιστηλίκι, το ήτανε μοντέλο και δεν κάνει να τραγουδήσει, ήτανε μοντέλο να μην παίξει στο σίριαλ, ήτανε μοντέλο να μην πάει στο θέατρο, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Έχω μάθει και για μια καινούργια διασκευή που είναι στα σκαριά μιας μεγάλης σου επιτυχίας. Ισχύει, αλλά πώς το ξέρεις, μίλησες με τον Τους? Μίλησες με τον Τους? Έχω τις πηγές μου. Έχεις τις πηγές. Ναι. Λοιπόν, με τον Τους, όταν δεν έχεις πάρει χάπια, γιατί πρέπει να είσαι σε μια κατάσταση για να συνεργαστείς και να βρεθείς με το άτομο αυτό, συνήθως εμφανίζεται ξαφνικά, σαν κομίτης ας πούμε, ρίχνει μια ιδέα και η τελευταία του ιδέα ήταν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει διασκευή το ροζ μπικίνι. Εμένα θα με δάψετε με το ροζ μπικίνι, δεν υπάρχει. δεν μπορώ να κάνω άλλα πράγματα στη ζωή μου. Θα μείνω αιωνίως έφηβη. Με τον τρόπο.